Είναι ένας τρελός, τρελός κόσμος. Είμαι ο Κώστας Μπετινάκης. Σήμερα θα είμαι μόνος μου γιατί μια μικρή αδιαθεσία εμπόδισε να έρθει την Άννα. Θέλω να αρχίσουμε την εκπομπή σήμερα με ένα θέμα το οποίο εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό, αλλά εκείνο που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε είναι ότι μόλις πριν 2 μέρες βγήκε σε ένα αμερικανικό site από αυτά τα λεγόμενα εναλλακτικά ένα βίντεο που είχε βγει στην πακιστανική τηλεόραση πολλά πολλά χρόνια πριν. Αλλά βέβαια τα τηλεοπτικά μέσα του Συρμού, τα παγκόσμια τηλεοπτικά μέσα του Συρμού, αλλά και εκείνα που τα ακολουθούν, το είχαν αγνοήσει. Δεν ξέρω αν το γνώριζαν, αλλά όπως αποκαλύπτει ένας πρώην Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός, σε πάση περιπτώσει, ο Δόκτωρ Πολ Γκρέκ Ρόμπερτς, λέει, πριν να πιστέψετε την κυβέρνησή σας και τα ψέματα που σας λέει για τη Συρία, θυμηθείτε ότι η κυβέρνησή σας σας είχε πει πάρα πολλά ψέματα για τον Σαντάμ Χουσέιν. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Πολ Γκρέκ Ρόμπερτς και λέει ότι η πακιστανική εθνική τηλεόραση αποκαλύπτει ότι ο ισχυρισμός του Ομπάμα ότι έχουν οι Αμερικανοί σκοτώσει τον Μιλάντεν είναι μια αμερικανική απάτη. Λοιπόν, και θυμίζει επίσης ότι θυμηθείτε τα ψέματα που είπε η Ουάσιγκτον στην υπόθεση του κόλπου του Τονκίνου που αποτελούσε το έναυσμα του πολέμου στο Βιετνάμ. Θυμηθείτε τα ψέματα για τον Καντάφη και τη Λιβύη και θυμηθείτε και τα ψέματα για την 11η Σεπτεμβρίου και τα ψέματα ακόμα για τον διαδηλοφονία του JFK, του John Kennedy, του Robert Kennedy και του Martin Luther King. Όσο για τον άνθρωπο που έφερε το φως στη δημοσιότητα στη συνέντευξη, πρόκειται για τον δόκτωρα Paul Greg Roberts, πρώην βοηθό υπουργό επί της οικονομικής πολιτικής της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος αργότερα εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στη Wall Street Journal. Είναι αρθρογράφος στο Business Week, στο Scrip Howard News Service και στο Creator Syndicate, όπως και στο Information Clearing House, από όπου κατεβάσαμε τη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε εκεί στις 18 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνει στο άρθρο του Paul Greg Roberts στις 18 Οκτωβρίου, βρετανική ιστοσελίδα παρουσίασε πριν μερικές ημέρες το βίντεο με την αποκάλυψη αυτόπτη μάρτυρα που πρόβαλε πακιστανικός τηλεοπτικός σταθμός, εθνικός πακιστανικός ειδησιογραφικός σταθμός, στις ειδήσεις του. Λίγο μετά την πολυδιαφημισμένη από τον ίδιο τον πρόεδρο ΗΠΑ Ομπάμα δολοφονία του Μπιν Λάντεν, ή μάλλον την εκτέλεση όπως την είχαν παρουσιάσει. Πρόκειται για μια συνέντευξη του Μοχάμεντ Μπασίρ που με αγγλικούς υπότιτλους θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Η συνέντευξη περιγράφει τις πραγματικές εικόνες που είδε ο αυτόπτης μάρτυρας της επιχείρησης Τζερόνιμο και όχι όπως μας την είχαν περιγράψει τα ειδησιογραφικά μέσα του Συρμού ή της μασικής αποβλάκωσης όπως συνηθίζω και τα λέω. Τη συνέντευξη αυτή είμαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να δείτε από τα κανάλια όπως δεν αναμεταδόθηκε και από τα κανάλια που προσπάθησαν να μας πείσουν ότι οι ΗΠΑ είχαν σκοτώσει κατά την επιχείρηση εκείνη τον Μπιν Λάντεν, ο οποίος όμως είχε στην πραγματικότητα πεθάνει μερικά χρόνια νωρίτερα. Αυτός είναι ο λόγος που ουδέποτε μας έδειξαν και φωτογραφία από το πτώμα. Μια άλλη εξήγηση περιγράφεται στη συνέντευξη του Μοχάμεντ Μπασίρ και αυτή διόλου κολακευτική για την επιχείρηση φιάσκο που θέλησαν να μας κρύψουν οι αυτόκλητοι επικυρίαρχοι. Ας αφήσουν κατά μέρος το ανεξάρτητο κράτος που λέγεται Πακιστάν και όπου αλωνίζουν τα ελικόπτερα των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και τα άνευ πιλότου τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη φωνιάδες drones. Ο Μοχάμεντ Μπασίρ είναι κάτοικος του Αμπονταπάντ και γείτονας του φερόμενου ως κρυσφύγετου του Μπιν Λάντεν.
Περιγράφει όσα παρακολούθησε στην αρχή από την ταράτσα του σπιτιού του στις 2 Μαΐου 2011, οπότε σύμφωνα με την επίσημη μυθιστοριογραφία ομάδα του US Navy SEALs, των ειδικών δυνάμεων του ναυτικού δηλαδή, δολοφόνησε τον Μπιν Λάντεν, τον σκότωσε για δεύτερη φορά μάλλον. Στη συνέντευξή του, το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο Samaa TV υποστηρίζει αντίθετα πράγματα από εκείνα που επίσημα έχουν καταχωρηθεί στις ανακοινώσεις που μας μετέδωσαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα διασυνδεόμενα μαζί τους παγκόσμια άλλα δίκτυα. Η συνέντευξη είχε δοθεί λίγο καιρό μετά την επιδρομή στην κατοικία εκείνη, αλλά ποιος να δώσει σημασία σε μια συνέντευξη ενός πολίτη του Πακιστάν που ο ίδιος ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε λίγο πριν το τέλος των ειδήσεων. Η αποκάλυψη πως από τους 31 νεκρούς οι 20 ανήκαν στην περίφημη Team 6, ομάδα 6 των Αμερικανικών SEALs, την ομάδα που είχε επιτεθεί στο σπίτι της στο Πακιστάν, όπου φέρεται πως είχε βρει το θάνατο ηγέτης των Ταλιμπάν, ο Σάμπα Μπιν Λάντεν, το Μάιο του 2011, είχε δημιουργήσει τότε πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη και θα προσπαθώ να σας ταυτόχρονα να σας μεταφράζω την αγγλική μετάφραση του πακιστανικού του διαλόγου. Του διαλόγου στα Παστούν. Mohammad Bashir Abtabad ke ilaqe Bilal Town ka rehne wala hai. Dekh hamare paas aaye aur kehne lage. Ο Mohammad Bashir είναι κάτοικος της πόλης Bilal στο Ampondaband. Ο Mohammad Bashir μας πλησίασε και είπε πως θέλει να μας πει κάτι. Κάτι που τον ενοχλούσε πολύ. Να τι μας είπε, λέει η παρουσιάστρια. Θέλω να σας πω για την επιχείρηση στο σπίτι του Μπιν Λάντεν. Αυτά τα δεδομένα που θα σας πω δεν έχουν υποθεί ή ακουστεί από κάποιον άλλον. Βρήκαμε, λέει η παρουσιάστρια, πως ο Μπασίρ ήταν πράγματι γείτονας του Μπιν Λάντεν και με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Μοχάμεντ Μπασίρ. Λέει ο Μπασίρ, ξυπνήσαμε όταν το ελικόπτερο έφτασε. Άνθρωποι κατέβηκαν από το ελικόπτερο και ήρθαν στο σπίτι που λέγεται πως κατοικούσε ο Μπιν Λάντεν. Το ελικόπτερο έφυγε αφού κατέβασε τους ανθρώπους στην ταράτσα του σπιτιού. Πόσοι κατέβηκαν από το ελικόπτερο, ρωτάει η παρουσιάστρια, γύρω στους 10 με 12. Και μετά το ελικόπτερο έφυγε και άρχισε να κάνει κύκλους στο κοντινό βουνό. Πάνω από το κοντινό βουνό. Μετά από περίπου 20 λεπτά το ελικόπτερο επέστρεψε. Μαζί κατέφτασαν και άλλα δύο ελικόπτερα. Το ένα από την κατεύθυνση του Μαχρέμπ και το άλλο από το Σαμάλ. Καθώς το ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν, ακούστηκε μια έκρηξη. Αμέσως πήρε φωτιά. Τότε τρέξαμε προς το σπίτι. Όταν φτάσαμε εκεί, το ελικόπτερο ήταν τυλιγμένο στις φλόγες. Μετά από 20 λεπτά, αστυνομία και στρατός έφτασαν στην περιοχή. Τότε η αστυνομία και ο στρατός μας παραμέρισε και έδιωξε το συγκεντρωμένο πλήθος. Κατά τη γνώμη μου, όλοι όσοι βρίσκονταν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν από την έκρηξη, συμπεριλαμβανομένου και του Μπιν Λάντεν, αν βρισκόταν μέσα σε αυτό. Πώς τότε πήραν το πτώμα του Μπιν Λάντεν στην Αμερική, αναρωτιέται ο ίδιος, αφού είδαμε πως το ελικόπτερο εξεράγει και πήρε φωτιά και όλοι μέσα σκοτώθηκαν. Αν οι Αμερικανοί είχαν βάλει μέσα τον Μπιν Λάντεν, θα είχε και αυτός γίνει κομματάκια. Θα είχε σκοτωθεί όπως και οι άλλοι εκεί μέσα από την έκρηξη και τη φωτιά. Ήταν εκπληκτικά εκείνα που ακούσαμε να λένε οι Αμερικανοί στην αναφορά τους για το πώς σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν. Πώς ισχυρίζονται πως πήραν τον Μπιν Λάντεν με το ελικόπτερο, αφού το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στην αυλή του σπιτιού εξεράγει και πήρε φωτιά. Ήταν μόνο ένα ελικόπτερο, ρωτάει η παρουσιάστρια. Μόνο ένα ελικόπτερο κατέβηκε. Τα άλλα δεν προσγειώθηκαν. Τα άλλα ελικόπτερα έφυγαν χωρίς να προσγειωθούν στην κατεύθυνση της Μανσέρα. Εκτός από το ελικόπτερο που εξεράγει, δεν προσγειώθηκε άλλο ελικόπτερο, είναι κατηγορηματικός ο μάρτυρας. Το ελικόπτερο που είχε αποβιβάσει τους ανθρώπους στην αυλή, εκείνο επέστρεψε για να τους μαζέψει. Και εκείνο το ελικόπτερο εξεράγει. Ήταν και άλλοι μέσα στο ελικόπτερο όταν εξεράγει, ρωτάει η παρουσιάστρια. Ναι, ήταν και άλλοι μέσα σε εκείνο το ελικόπτερο. Πώς γνωρίζεις πως ήταν και άλλοι μέσα στο ελικόπτερο, ρωτάει πάλι. Είδαμε τα πτώματα στην αυλή του σπιτιού. Είδες τα πτώματα εκείνων που ήταν μέσα στο ελικόπτερο. Πόσα πτώματα ήταν μέσα, το ρωτάει πάλι.
Δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε τους νεκρούς, απαντάει ο μάρτυρας. Είχε πιάσει φωτιά μετά την έκρηξη το ελικόπτερο. Και είχαν πάρει φωτιά και αυτά. Μπήκαμε στην αυλή από την πόρτα που ήταν ανοιχτή εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα που μπήκαμε δεν είχε φτάσει επιτόπου ακόμα η αστυνομία και ο στρατός. Ήταν όμως κάποιοι αξιωματούχοι παρόντες εκεί στη σκηνή πριν φτάσει η αστυνομία και ο στρατός, λέει ο μάρτυρας. Εκείνοι όμως δεν είχαν εμποδίσει τον κόσμο να μπει στην αυλή. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν μπει και είδαν αυτά που σας λέω εγώ. Πολλοί από το προάστιο που έσπευσαν στο σπίτι του Μπιν Λάντεν ήταν και αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Είδαμε την πόρτα ανοιχτή και μπήκαμε. Είδαμε το ελικόπτερο στις φλόγες και πτώματα πεσμένα στην αυλή. Τώρα όμως η σκηνή στην αυλή έχει αλλάξει και έχουν απομακρύνει τα πτώματα και δεν υπάρχουν ίχνοι τους. Δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε τα πτώματα επειδή ήταν καμένα και διαμελισμένα και υπήρχαν κομμάτια παντού. Τα πτώματα ήταν γύρω διασκορπισμένα. Πώς ακριβώς είδατε τη σκηνή μόλις φτάσατε? Όπως σας την περιέγραψα με τα ίδια μου τα μάτια. Όταν είδατε το αμερικανικό ελικόπτερο, τι σκεφτήκατε πως θέλει στην πόλη σας, ρωτάει πάλι η παρουσιάστρια. Η όλη κατάσταση μας προβλημάτισε, απαντάει ο Μπασίρ. Αναρωτιόμασταν τι να θέλει εκεί το ελικόπτερο. Δεν περιμέναμε πως το ελικόπτερο θα εξαπέλυε επίθεση στη γειτονιά μου. Πιστεύαμε πως μπορεί να ήρθε εκεί το ελικόπτερο για να επιτεθεί σε μια κοντινή στρατιωτική βάση. Επειδή δεν είχαμε σημάδια πως μπορεί να γίνονται μάχες στην περιοχή μας. Όλοι κοιμόντουσαν όταν έφτασε το ελικόπτερο. Πώς αισθανθήκατε όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο γειτονικό σας σπίτι? Πέθανα από τον φόβο, απαντάει. Αισθάνθηκα πως ήδη ήμουνα νεκρός. Και πώς οι Αμερικανοί γύρισαν πίσω μετά την επιχείρησή τους? Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Αφού το ελικόπτερο τους καταστράφηκε και σκοτώθηκαν, πώς είναι δυνατόν να ξαναγυρίσουν? Ώστε ισχυρίζεστε πως ήσουν μάρτυρας με τα ίδια στα μάτια ότι σκοτώθηκαν όλοι στο ελικόπτερο, ρωτάει πάλι η παρουσιάστρια. Ναι, αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό. Εκείνοι που βγήκαν από το ελικόπτερο είχαν βγει επίσης και στο δρόμο και χτυπούσαν τις πόρτες γειτονικών σπιτιών. Μας απείλησαν να μείνουμε μέσα, αλλιώς θα μας πυροβολούσαν. Αυτοί που βγήκαν από το ελικόπτερο μιλούσαν τη γλώσσα Παστού, λες και ήταν Πακιστανοί. Το μόνο που ξέρω είναι πως βγήκαν από αμερικανικό ελικόπτερο. Και άλλοι μάρτυρες έχουμε επιβεβαιώσει πως εκείνοι που βγήκαν από το ελικόπτερο μιλούσαν Παστού. Μιλούσαν Παστούν, αλλά δεν μπορώ να βεβαιώσω αν ήταν Πακιστανοί ή Αμερικανοί. Δεν μπορώ να βεβαιώσω αν ήταν στρατιωτικοί ή πολίτες, αλλά μιλούσαν διάλεκτο Παστού όταν βγήκαν στους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι σας ρώτησαν για τον Μπιν Λάντεν όταν χτύπησαν τις πόρτες σας? Δεν μας είπαν για τον Μπιν Λάντεν, απαντάει πάλι. Μόνο μας απείλησαν ότι θα πυροβολήσουν αν βγούμε από τα σπίτια μας. Σας έμοιαζαν αυτοί που σας απείλησαν σαν Πακιστανοί, ρωτάει η ρεπόρτερ. Μόνο μιλούσαν Παστού. Τι ακριβώς σας είπαν αυτοί οι άνθρωποι, εσείς που βρισκόσασταν όταν συνέβη το περιστατικό? Ήμουνα στην ταράτσα του σπιτιού μου και από όπου είδα τα πάντα. Από την ταράτσα παρακολούθησα σιωπηλώς όλη την επιχείρηση. Δεν φοβήθηκες? Το ρώτησε πάλι. Δεν προσπάθησες να φωνάξεις σε κάποιον? Τα παιδιά μου και η οικογένειά μου φώναζαν να κατέβω μέσα στο σπίτι. Τους είπα να ησυχάσουν και να μείνουν εκείνοι μέσα. Δεν γνωρίζαμε γιατί γινόταν όλη αυτή η επιχείρηση. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν για να σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Πώς μπήκατε μέσα στην αυλή του Μπιν Λάντεν μετά την έκρηξη και τη φωτιά? Εκείνη τη στιγμή η πύλη της αυλής ήταν ανοιχτή. Η κύρια είσοδος ήταν ανοιχτή, ρωτάει η δημοσιογράφος. Μαζί με δεκάδες άλλους μπήκαμε στην αυλή και τα είδαμε όλα. Δηλαδή, δεκάδες άλλοι είδαν τα πτώματα να κοίτονται εκεί πέρα, ρωτάει πάλι. Ναι, όλοι όσοι μπήκαν στην αυλή είδαν τα πτώματα και όλα τα άλλα. Πείτε μας λεπτομέρειες της κατάστασης εκείνης, του ξαναλέει η δημοσιογράφος. Σας είπα όλα όσα είδα εκείνη την ώρα. Μόλις μπήκαμε στην αυλή, είδαμε κομμάτια του ελικοπτέρου διασκορπισμένα παντού από την έκρηξη. Τα κομμάτια του ελικοπτέρου ήταν παντού στην αυλή και στο δρόμο. Μερικά κομμάτια είχαν πεταχτεί ως το δικό μου σπίτι και την ταράτσα από την ισχυρή έκρηξη. Αφού είδατε όλα αυτά στην αυλή, πώς βγήκατε έξω? Έφτασε ο στρατός και μας διέταξε να φύγουμε. Ύστερα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από την κατοικία. Σφράγισαν όλη την περιοχή.
Και ο Σαμπρίζ, ο ξάδελφός σας, ήταν επίσης μάρτυρας του περιστατικού, ρωτάει η ρεπόρτερ. Ναι, είχε έρθει μαζί μου στην αυλή και τα είχε δει όλα. Η στρατιωτική αστυνομία μυστικά συνέλαβε κατόπιν τον εξάδελφό μου και μετά το περιστατικό. Ο εξάδελφός σας έχει επιστρέψει? Ναι, τώρα τον απελευθέρωσαν. Αλλά ρωτάει πάλι, του μιλήσατε αφού τον άφησαν ελεύθερο? Είναι σε κατοίκον περιορισμό, απάντησε. Δεν μας αφήνουν να το δούμε ή να του μιλήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία, την ψεύτικη φωτογραφία που είχε δημοσιευτεί μετά την επιχείρηση και απεικόνιζε δήθεν την επιχείρηση και το πτώμα του Μπιν Λάντεν. Μετά παραδέχτηκαν ότι ήταν όλο αυτό προϊόν Photoshop. Εδώ βλέπουμε ότι μετά από λίγο καιρό γκρεμίσανε το σπίτι που φερόταν ότι κρυβόταν ο Μπιν Λάντεν για να μην υπάρχουν προφανώς άλλα στοιχεία. Στο τέλος ρωτάει η δημοσιογράφος τον Μπασίρ, τα δύο άλλα ελικόπτερα παρέλαβαν τα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο πρώτο ελικόπτερο? Και εκείνος απαντάει, όχι, τα δύο άλλα ελικόπτερα δεν προσγειώθηκαν. Γράφαμε λοιπόν στην ιστοσελίδα που διατηρώ ακόμα και είχα πριν, πολύ πριν, 12 χρόνια τώρα, ήταν από τις πρώτες οι δημοσιογραφικές ιστοσελίδες που έχουν βγει, αυτή που βλέπετε εδώ, το Stix.gr, που διαφημίζω ευλογώντας τα γένια μου. Είχα γράψει λοιπόν ποιος πραγματικά σκότωσε τον Μπιν Λάντεν. Αμέσως μετά την επιχείρηση και όλη αυτή την υπόθεση, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Την χαρακτηρίζω μια υπόθεση πολύ Far West. Επέλεξαν τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες να τελειώνουν με τον Μπιν Λάντεν. Σε μια στιγμή που προκαλείται διεθνής κατακραυγή με την αεροπορική σφαγή του γιου και των εγγονιών του Καντάφη εκείνη την εποχή. Για να αποσπάσουν έτσι το φως της δημοσιότητας από την εγκληματική τους δράση στη Λιβύη. Αλλά και κάτι άλλο. Είχε αρχίσει η διαρροή από τη WikiLeaks για τις υποθέσεις στο περίφημο κολαστήριο του Γκουαντάναμο στην Κούβα. Εκεί που όλοι πιστεύαμε λοιπόν πως ο Μπιν Λάντεν ήταν νεκρός από καιρό και αφού οι πληροφορίες που μας είχαν δώσει τα έγκυρα δυτικά μέσα ήταν ότι ήταν από καιρό πολύ βαριά άρρωστος, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να τον αναστήσουν για να τον σκοτώσουν μια και καλή. Μόνο που από εδώ και πέρα μπερδεύονται τα πράγματα. Η ανακοίνωση έγινε με όλους τους τόνους της επισημότητας αφού ανέλαβε την ευθύνη αυτοπροσώπως ο Μέγας Άρχων Ομπάμα να δώσει τις επίσημες πληροφορίες. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του σκοτωμένου, φανερά περασμένη από το Photoshop, αλλά λίγο πάλι αργότερα ανακοινώθηκε πως η φωτογραφία ήταν πλαστή. Από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες δεν δόθηκε ακόμα φωτογραφία, ούτε όπως τότε μετά τη δολοφονία του Ερνέστο Τσέγκεβάρα, που περήφανο ο κεφαλοκυνηγός κρατούσε από τα μαλλιά το άψυχο κορμί του νεκρού επαναστάτη. Επίσημα ανακοινώθηκε πως φωτογραφία δεν πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, δεν σας κάνει εντύπωση? Πρόκειται για σύμπτωση ή μήπως έχει κάποια σχέση η προεδρική ανακοίνωση για την επιδρομή και τη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν έγινε αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκαν τα έγγραφα για το κολαστήριο του Γκουαντάναμο από το WikiLeaks, όπως σας είπα. Και κάτι ακόμα, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες γνώριζαν την ύπαρξη του κρυσφύγετου εκείνου που είδαμε να γκρεμίζεται από το 2005. Τι έκαναν να πάρουν την απόφαση για την επιδρομή αυτή τη δεδομένη στιγμή? Και μερικές λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν κατόπιν. Ο Μπιν Λάντεν ήταν άοπλος, αλλά αντιστάθηκε και γι' αυτό το σκότωσαν. Έτσι πρόκειται για καθαρά εμψυχρό δολοφονία. Εάν είχε γίνει. Αναλυτής του BBC προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτή την υποτιθέμενη δολοφονία, υποστηρίζοντας, φανταζόσασταν τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια πολύχρονη κράτησή του στον Γκουαντάναμο, για παράδειγμα, και τι μεγάλη νομική διαδικασία θα ξεκινούσε. Γι' αυτό τον ξεπαστρέψανε, η δικαιολογία του είναι, τον νεκρό ξεπαστρέψανε πάλι. Εμείς φανταζόμαστε, αλλά ο τρόπος δράσης των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε υποτίθεται ανεξάρτητες χώρες είναι προκλητικός για την παγκόσμια κοινή γνώμη, καθώς οι καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις που αποφασίζουν
τις αποφασίζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επιτελείο του. Ο Νόαμ Τσόμσκι που έπεσε στην παγίδα, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν παγίδα αυτή η επιχείρηση, είχε γράψει τώρα, άραγε πώς θα αντιδρούσαν αν η Ιρακινή κομμάντος επέδραμα στην εξοχική κατοικία του George W. Bush το δολοφονούσαν και πετούσαν το πτώμα του στον Ατλαντικό, όπως ισχυρίστηκαν ότι έγινε με τον Bin Laden. Πρόκειται για σύμπτωση ή μήπως έχει κάποια σχέση η προεδρική ανακοίνωση για την επιδρομή και τη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν έγινε μετά τις αποκαλύψεις που είπαμε. Και κάτι ακόμα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μεταχειρίστηκαν το πτώμα του Οσάμα Μπιν Λάντεν με σεβασμό και το έριξαν στη θάλασσα. Όπως σημείωνε τότε το σχετικό τηλεγράφημα το οποίο δικαιολογεί την πράξη του στο BBC, η Ισλαμική παράδοση απαιτεί ο νεκρός να θάβεται το συντομότερο εκτός αν απαιτείται αυτοψία. Εδώ δεν χρειαζόταν καμία αυτοψία, έτσι. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Και γι' αυτό κρύψανε το πτώμα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν τις ακόλουθες δικαιολογίες για την απόφασή τους. Είχαν δώσει τότε. Δεν ήθελαν ο τάφος του να γίνει τόπος προσκυνήματος και δεν είχαν τον χρόνο να διαπραγματευθούν με άλλες χώρες που ενδεχομένως θα δέχονταν να ταφεί στο έδαφος τους. Αυτό συνέβη πάντα κατά τον BBC, ακριβώς 12 ώρες μετά τη μάχη κατά την οποία μας ανακοίνωσαν ότι έγινε και σκοτώσανε τον Bin Laden. Είναι μια παράξενη επιμονή για να μας αναγκάσουν να τους πιστέψουμε. Στο τεύχος του Μαρτίου, το περιοδικό Esquire δημοσίευσε ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ με το προφίλ του ανθρώπου που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν με τίτλο «The Shooter», ο εκτελεστής. Στο 25σέλιδο δημοσίευμα δεν αναφέρεται φυσικά το όνομά του, αλλά τα όσα συνέβησαν κατόπιν στον ίδιο και την οικογένειά του. Ο εκτελεστής, λοιπόν, υποστηρίζει πως με τρεις σφαίρες είχε σκοτώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ωστόσο, στον περισσότερο κόσμο είχαν περάσει τα διεθνή μέσα πως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει από φυσικά αίτια κάπου 5 χρόνια πριν ανακοινωθεί επίσημα από τον ίδιο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι τον σκότωσαν. Υπάρχει ακόμα ένας Τούρκος πολιτικός και πρώην πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που έχει επιμείνει να υποστηρίζει ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει 5 χρόνια πριν οι Αμερικανοί τον αναστήσουν και τον σκοτώσουν πάλι. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρώτο κανάλι, ο Τσετσένος στην καταγωγή Μπεργκάν Γιασάρ είχε πει πως την εποχή εκείνη ήταν ο παδός του Τζοχάρ Ντουντάγεφ και είχε συναντηθεί στον Γκρόζι της Τσετσενίας το Σεπτέμβριο του 1992 με τον Μπιν Λάντεν. Στην ερώτηση των Ρώσων δημοσιογράφων αν πιστεύει πως οι Αμερικανοί σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν, στην επιχείρηση εκείνη στο Πακιστάν, ο Μπεργκάν, που η ΣΥΑ του είχε δώσει τον κωδικό όνομα Αμπού Μπακάρ, απάντησε: «Ουδείς τον κόσμο τους πίστεψε. Γνωρίζω τους τρεις Τσετσένους σωματοφύλακές του, τους Σάμι Μαχμούντ και Αγιούμπ που βρίσκονταν συνεχώς δίπλα του ως τις τελευταίες του στιγμές. Ήταν 26 Ιουνίου 2006 όταν μαζί με τους τρεις βρίσκονταν δύο από το Λονδίνο, ένας Αμερικανός και άλλοι 7 που ήταν μαζί τους και τότε πέθανε». Σύμφωνα με την επίσημη Αμερικανική ανακοίνωση, στις 2 Μαΐου 2011, σε κατοικία κοντά στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν, έγινε η επιδρομή των Αμερικανών κομμάντων τους. Αυτά όμως για την ιστορία που δεν τελειώνει ακόμα εκεί, έτσι. Ένα αμερικανικό ελικόπτερο CH-47 Chinook με 31 επιβαίνοντες συνετρίβει από εκτόξευση ρουκέτας με αποτέλεσμα το θάνατο όλων των επιβαινόντων. Από τους 31, 23 ήταν μέλη της ομάδος, όπως είχε επίσημα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο Ομπάμα, που είχαν εκτελέσει τον ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, σε ζωντανή αναμετάδοση αποκλειστικά για το Λευκό Οίκο. Αυτό θεωρείται και το ισχυρότερο πλήγμα μέσα σε μια ημέρα από το 2001, από τότε δηλαδή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Η αποκάλυψη πως από τους 31 νεκρούς 20 ανήκαν στην περίφημη Team 6 των Αμερικανών SEALs, την ομάδα που είχε επιτεθεί στο σπίτι της στο Πακιστάν, είχε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά για τα οποία πήραμε απάντηση νομίζω
από τη συνέντευξη του Μπασίρ. Τότε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, σε ανακοίνωση που είχαν κάνει οι Αφγανοί ένοπλοι, ανέφερε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Σαϊνταμπάντ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε την επιδρομή αυτή σε σπίτι, όπου ένοπλοι της οργάνωσης ήταν συγκεντρωμένοι το βράδυ της Παρασκευής. Αυτή η ιστορία με το Σινούκ μου θυμίζει μια άλλη ιστορία που και εδώ έχει ξεχαστεί. Οι Τούρκοι, οι κομάντος που είχαν βρεθεί στα Ήμια στην περίεργη εκείνη η ιστορία της νύχτας των Ημίων, και αυτοί είχαν βρει το θάνατο οι περισσότεροι σε πτώση ελικοπτέρου. Νομίζω ότι έφαγα πολλή ώρα με ένα ζήτημα το οποίο καταρχήν είναι αποκλειστικά της εκπομπής του τρελού τρελού κόσμου. Εμείς το βγάζουμε πρώτοι, δεν νομίζω ότι θα το δείτε πουθενά αλλού, αλλά μου είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία, και νομίζω ότι αυτά που αποκαλύψαμε σήμερα δίνουν μια εικόνα του τι μας προσφέρουν, πώς θέλουν να δούμε τα πράγματα και πώς είναι στην πραγματικότητα. Τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και έτσι να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό μας. Ας μεταφερθούμε στην Παμπλώνα, όπου θα δούμε ένα από αυτά τα happenings που συμβαίνουν. Γίνεται σε ένα μεγάλο πολυσύχναστο καφέ μπαρ της ισπανικής αυτής πόλης.
Μετά την ανάπαυλα αυτή με τη μουσική, την άρια, τη γνωστή άρια του Βέρντι, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα θα μας πει για το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα, είναι στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, είναι αυτή η ιστορία με τη μικρή Ξανθή Τσιγκάνα. Κωνσταντίνα, σ' ακούμε. Τι νεότερο υπάρχει? Καλημέρα σε Κώστα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σου και στους τηλεακροατές σου. Να πούμε ότι όντως είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και κυρίως τα βρετανικά, τα οποία παραλληλίζουν την ιστορία της τετράχρονης Μαρίας με εκείνες των Μπεν και της Μαντλίν. Σήμερα να πούμε πως η βρετανική Daily Mail δημοσιεύει νέο βίντεο με το ξανθό κοριτσάκι να χορεύει σε γλέντι στον καταβλισμό των Ρωμά στα Φάρσαλα. Η εφημερίδα επικαλείται ως αποστολή του βίντεο του συγγενείς του ζευγαριού των Ρωμά που την κρατούσαν. Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, το υλικό έχει τραβηχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια γλεντιού στον οικισμό. Στα πλάνα φαίνεται μια ξανθιά κοπέλα με μαύρα ρούχα που εμφανίζεται στο βίντεο. Είναι η 29χρονη Μαρία Δημητρίου, κόρη του αρχηγού της Φυλής, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα. Η μητέρα της την έστειλε μαζί μας στην πίστα, της άρεσε να χορεύει, δεν της συμπεριφέρονταν άσχημα, αναφέρεται στην Daily Mail. Οι υπογράφοντες το ρεπορτάζ, ναι. Το φιλμάκι, όπως γράφει και η Daily Mail, το κοριτσάκι δείχνει πολύ αμήχανο, δεν δείχνει να γλεντάει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται, αν θέλετε να πούμε ξεκάθαρα, ότι το κοριτσάκι φαίνεται σε μια μηχανή στιγμή. Να πούμε επίσης πως στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο φερόμενοι ως γονείς της μικρής Μαρίας και απολογούνται, ενώ περιμένουμε και τις φωτογραφίες τους που θα δημοσιευθούν, που θα δώσει τη δημοσιότητα η αστυνομία. Να πούμε ότι είναι πολλά τα παρακλάδια της συγκεκριμένης υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο αστυνομικός διευθυντής περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κύριος Βασίλης Χαλάτσης, μίλησε το Σαββατοκύριακο στο zoogla.gr και εξήγησε πού εστιάζονται οι έρευνες, δηλαδή πώς περιήλθε καταρχάς το παιδί στην κατοχή αυτών των ανθρώπων, αν είναι δηλαδή προϊόν απαγωγής, αν είναι προϊόν μιας παράνομης συναλλαγής ή αν είναι προϊόν εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή αν έχει έρθει από το εξωτερικό. Διότι όπως είπε και ο κύριος Χαλάτσης, τα χαρακτηριστικά δεν συνάδουν και ούτε προσομοιάζουν ουδόλως με τα φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φερόμενων ως γονέων της Μαρίας. Όλες, όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής, οι προσπάθειες κατευθύνονται προς αυτήν την, πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Η μητέρα της, να θυμίσουμε ότι ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, κάθε τρεις μήνες γεννούσε και ένα παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Η φερόμενη μητέρα της. Οι εκτεταμένες, να πούμε, πως είναι οι έρευνες που πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία τόσο στα Φάρσαλα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ούτως ώστε να δείξει, να φέρει στο φως της δημοσιότητας περισσότερες, άπλετο φως στην υπόθεση. Και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πως βρέθηκαν 4 παιδιά και πού βρίσκονται τα υπόλοιπα 10 στην ουσία. Μάλιστα. Αυτά. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι νεότερο είναι μια υπόθεση που θα έχει εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις επόμενες εκπομπές, οπωσδήποτε στο zoogla.gr, θα έχουμε από αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά ιστορία που απασχολεί και τα διεθνή μέσα. Καλημέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον τρελό κόσμο με μια νέα διαρροή που έγινε, την διάβασα και την αποκαλύπτει το Der Spiegel, ότι η περίφημη Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η NSA, παρακολουθούσε τα emails και του Προέδρου του Μεξικού. Ο Μεξικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της NSA, επικοινωνούσε μέσω διπλωματικού καναλιού με τα μέλη της κυβερνήσεώς του. Εδώ βλέπουμε τα γραφεία της NSA
που είναι το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες που γράφει απ' έξω. US Cyber Command, δηλαδή η διοίκηση παρακολούθησης του διαδικτύου, του κυβερνοχώρου. Η NSA, είναι η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας, και η CSA, το Κέντρο Μυστικών Υπηρεσιών. Εκτός από τον πρόεδρο παρακολουθούσε εκτός από τον πρόεδρο του Μεξικού και τον πρόεδρο, τον υποψήφιο επίσης πρόεδρο, Ενρίκε Ρένα Νιέτο, αλλά επίσης και την ήταν γνωστό ότι παρακολουθούσε και την πρόεδρο της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρουσέφ, η οποία μάλιστα, εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο του Μεξικού, η οποία πρόεδρος της Αργεντινής ετοιμαζόταν να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τελικά ανέβαλε το ταξίδι της και είχε ψυχρανθεί. Σε μια περίοδο μάλιστα όπου μόλις είχε αναλάβει την Προεδρία το 2011, ήταν μέσα στους πρώτους στόχους της να βελτιώσει τη σχέση με την Ουάσιγκτον, που είχαν ψυχρανθεί με τον προκάτοχό της Λούλα Ντασίλβα. Ο Ομπάμα είχε κάνει επίσκεψη επίσημη στη Βραζιλία πριν 2 χρόνια και η Ρουσέφ ετοιμαζόταν να την ανταποδώσει εκείνη αυτό το μήνα, αλλά οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση που είχε από την ιστορία, από την περίφημη NSA, την έκανε να αναβάλει, να ματαιώσει την επίσκεψη αυτή. Από το ένα σκάνδαλο κατασκοπίας στο άλλο θα πάμε, αυτή τη φορά στη γειτονική μας Τουρκία. Διάβασα λοιπόν στην Χουριέτ ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με τον αρχηγό της ΜΙΤ, της τουρκικής εθνικής οργάνωσης κατασκοπίας, αυτή που βλέπουμε. Και βλέπουμε όλα τα μίντια να έχουν εκστρατεύσει εναντίον του Ισραήλ, τα τουρκικά μίντια, γιατί έχει αρχίσει μια προσπάθεια να πληγεί η προσωπικότητα του αρχηγού της ΜΙΤ. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια νέα αφορμή να γίνει πιο βαθύ το ρήγμα στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Τον έχουν κατηγορήσει λοιπόν, όπως αποκάλυψε και ο δημοσιογράφος David Ignatius στην Washington Post, ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας έχει δώσει στην Ιρανική Αντικατασκοπία τα ονόματα 10 Ιρανών που βρίσκονταν σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, τη γνωστή Mossad, μετά από διαταγή, λέει, του Πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν δηλαδή διέταξε τον Τούρκο Χακάν Φιντάμ, που είδαμε στη φωτογραφία, να καρφώσει 10 Ιρανούς ότι βρίσκονταν σε συνεννόηση με το Ισραήλ. Αυτή η ιστορία βασίστηκε, που αποκάλυψε πρώτο ο Δαβίδ Ιγνάτιους, προφανώς εβραϊκής διασύνδεσης, από το όνομα Δαβίδ αν συγκρίνουμε, αν συμπεράνουμε, είχε επικαλεστεί πηγές με πολύ καλή γνώση των πραγμάτων. Χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρειες πώς έγινε η διαρροή και πώς το Ισραήλ είδε το Χακάν Φιντάν σαν κάποιο με τόσο καλές σχέσεις με την Τεχεράνη. Αυτό είναι λοιπόν ένα νέο σκάνδαλο που θεωρείται ένα πλήγμα στις ιρανικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και μάλιστα θεωρείται ότι υπήρξε και μια αφορμή αυτό το κάρφωμα και αυτή η διαμάχη, ώστε το Ισραήλ να πει τελικά και τη συγγνώμη για την περίφημη εκείνη ιστορία που δημιούργησε, που υπήρξε η πρώτη αφορμή να ψυχραθούν οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Μιλάμε για τη βύθιση του Μαβί Μαρμαρά, του πλοίου που μετέφερε βοήθεια στην
περικυκλωμένη και αποκλεισμένη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις Παλαιστίνη. Είχαμε όλη αυτή την αρχή της ψυχρότητας. Θα πάμε τώρα στην γειτονική Ιταλία, όπου είχαμε χτες επεισόδια στην Ιταλική πρωτεύουσα που προκάλεσε, όπως αναφέρουν τα πρακτορία, μικρή μειονότητα κουκουλοφόρων στο περιθώριο των διαδηλώσεων εναντίον της λιτότητας και καθώς οι Ιταλοί αγανακτισμένοι πρόβαλαν τα αιτήματά τους. Δεν είναι αυτή η φωτογραφία, είναι η φωτογραφία Ιταλία, γράφω, αυτή είναι από άλλο θέμα. Έγιναν 15 προσαγωγές και 20 τραυματισμοί αστυνομικών. Ο απολογισμός κινητοποίησης κατά της λιτότητας που οργανώθηκε χτες στη Ρώμη. Αυτά είναι από τα επεισόδια ακριβώς. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, υπάρχει απευθείας τέτοιο, ένα μικρό, μια αλλαγή στη σειρά των φωτογραφιών, νομίζω ότι παίζει σημασία. Πήραν μέρος 70.000 στην πορεία που έγινε και ήταν στο μεγαλύτερο μέρος σιρηνικοί, μεταδίδουν τα πρακτορία, μια μικρή ομάδα 100 περίπου κουλοφόρων, όμως κατέφερε να δημιουργήσει μεγάλη ένταση στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών, στα γραφεία των Ιταλικών Σιδηροδρόμων και έξω από την πρεσβεία της Γερμανίας. Γιατί άρα οι Ιταλοί τα έχουμε τη Γερμανία? Σιδερένιες μπύλες, ξύλινα δοκάρια και μολότοφ από τη μια, γκλοπ από την άλλη. Αρκετοί από τους ειρηνικούς διαδηλωτές πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία Πόρτα Πία, στο σημείο από το οποίο το 1870 οι στρατιώτες Μπερσαλιέρι είχαν μπει στη Ρώμη για την ένωση της Ιταλίας. Είναι μια πλατεία σύμβολο που χρησιμοποιείται από όσους θέλουν να θυμούνται ιστορικές, ηρωικές στιγμές για την Ιταλία. Πολλά μέλη των κινημάτων για το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή στέγη κατά των συνδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, της εποχικής εργασίας και υπέρ ουσιαστικών δικαιωμάτων για τους μετανάστες, κοιμήθηκαν σε σκηνές στην πλατεία. Σήμερα ζήτησαν να συναντηθούν με εκπροσώπους του Ιταλικού Υπουργείου Υποδομών για να τους εκθέσουν αναλυτικά τα αιτήματά τους. Λένε ένα συνολικό όχι στην ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητας και θέλουν να παραμείνουν αρκετές σκηνές στην πλατεία Πόρτα Πία και τις ερχόμενες ημέρες. Εμπνέονται κατά κάποιο τρόπο από το Σύνταγμα, τη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα της Αθήνας, την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα. Από την Ιταλία θα πάμε λοιπόν στη Γερμανία, μια και την αναφέραμε και μας απασχολεί όλο αυτόν τον καιρό, γιατί το μίνι συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, βιάζεσαι, ούτε πάλι αυτή η φωτογραφία, θα σου πω, θα έρθει η σειρά της. Ο διάλογος είναι ευγενικός, δεν είναι προς Θεού. Παρά τους όποιους ενδιασμούς, το μίνι συνέδριο των Σοσιαλδημοκράτων έδωσε λοιπόν το πράσινο φως για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων. Δεν έχω βάλει φωτογραφία τον Γκάμπριελ και τη Μέρκελ και όλους αυτούς, τους έχουμε βαρθεί να τους βλέπουμε. Από τους 229 συνέδρους, μόλις 31 είπαν όχι στο μεγάλο συνασπισμό, τον Grosse Coalition. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων, το 86%, ψήφισε υπέρ της εισήγησης του Προεδρείου του κόμματος. Το ναι του S5 συνοδεύεται όμως από ένα κατάλογο 10 αιτημάτων, όπου παριθμούνται οι προϋποθέσεις για τη συγκυβέρνηση με το κόμμα της καγκελαρίου Μέρκελ. Βασικότερη είναι η θέσπιση ενός ενιαίου κατωτάτου ορομισθίου, που υπολογίζονται στα 8,5 ευρώ. Πρόκειται για την κόκκινη γραμμή, όπως αποκαλείται το Σοσιαλδημοκρατών. Ένα όρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος Ζίγμαρ Γκάμπριελ, δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Επίσης, το S5 ζητά την εξίσωση των συντάξεων σε Ανατολική και Δυτική Γερμανία, να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στις υποδομές και την παιδεία, να ενισχυθεί η απασχόληση και να αναπτυχθεί και η ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταπολεμηθεί η νεανική ανεργία. Αιτήματα που θυμίζουν πολλά από τα δικά μας, εκτός βέβαια από το ονειρικό αυτό 8,5 ευρώ την ώρα. Εδώ κοντεύει το μεροκάματο να γίνει 8,5 ευρώ στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αιτήματα δεν περιλαμβάνονται πλέον οι φορολογικές αυξήσεις που ζητούσαν οι σοσιαλδημοκράτες προεκλογικά και τις οποίες απέρριψε κατηγορηματικά το συντηρητικό στρατόπεδο της Άγγελα Μέρκελ. Επίσης, οι επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη.
μια ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή και την ίδια μέρα οι καγκελάριος και οι υπουργοί της απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τούτης, παραμένουν ως υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση. Ο αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών Γκάμπριελ υπογράμμισε ότι στόχος είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης πριν από τα Χριστούγεννα. Έχουμε καιρό. Την τελευταία φορά που συγκυβέρνησε τα δύο κόμματα το 2005, η νέα κυβέρνηση ορκίστηκε 65 ημέρες μετά τις εκλογές. Σήμερα έχουμε περίπου ένα μήνα συμπληρώσει μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους χριστιανοδημοκράτες, η ηγεσία του S5 θα πρέπει να δώσει και μια τελευταία μάχη. Θα πρέπει να πείσει και τη δύσπιστη βάση του κόμματος, αφού περίπου 470.000 μέλη του θα κληθούν να επικυρώσουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μέσω εσωκομματικού δημοψηφίσματος και να δώσουν τελικά το πράσινο φως. Μια βρισκόμαστε λοιπόν στη Γερμανία. Ας δώσουμε και εκείνη τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει δύο φορές. Νέοι 18-30 ετών βρέθηκαν στο Βερολίνο για το πρώτο ελληνογερμανικό συνέδριο που διοργάνωσε το Ίδρυμα Konrad Adenauer. Στο επίκεντρο η οικονομική κρίση αλλά και το μέλλον των νέων στην Ευρώπη. Στη γερμανική πρωτεύουσα, λοιπόν, το Konrad Adenauer που πρόσκειται στους Γερμανούς χριστιανοδημοκράτες οργάνωσε αυτό το συνέδριο που στόχος του ήταν η ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στις νέες και τους νέους των δύο χωρών και η μεταφορά των διαφορετικών απόψεων στις εκάστοτε κοινωνίες. Θέλω να πω ότι τον άλλο μήνα υπάρχει περίπτωση, δηλαδή έχει αναβληθεί δύο φορές μέχρι τώρα, να γίνει ένα ανάλογο δημοσιογραφικό και πανεπιστημιακού επίπεδου, δηλαδή με ακαδημαϊκούς, συνέδριο στα Χανιά, το οποίο το οργανώνουν τα Χανιώτικα Νέα με διευθυντή τον Γιάννη Γαρεδάκη και θα είμαι εκεί, με έχουν προσκαλέσει να συμμετάσχω και ήταν μια ιδέα που φαίνεται αντέγραψε το που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε και επαφές όταν είχα βρεθεί στα Χανιά με την εκεί διευθύντρια του Ινστιτούτου Γκέτε στα Χανιά και συζητήσαμε για πρώτη φορά. Μετά έγιναν συζητήσεις με τον Γιάννη Γαρεδάκη και μέλη της Γερμανικής Πρεσβείας και με τον ίδιο τον πρεσβευτή και αποφασίστηκε αυτό το συνέδριο. Κύριο θέμα βέβαια θα είναι η κρίση και έχουμε πει να προσκληθούν και Γερμανοί δημοσιογράφοι που έχουν κάνει τρομερά επικριτικά σχόλια εναντίον της Ελλάδας. Δική μου πρόταση είναι να τους πάμε να επισκεφθούν και την Κάνδανο. Η οικονομική κρίση δεν έχει όμως επιπτώσεις μόνο στις σχέσεις μεταξύ των λαών της Ευρώπης, το έχει όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που ως πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένοι, αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό πλέον, κυρίως από τους νέους στις χώρες που πλήττονται από την κρίση. Η βασική τους ερώτηση είναι, τονίζει μία από τις διοργανώτριες του συνεδρίου, πώς διαγράφεται το μέλλον μας τώρα που ξεκινάμε με τις σημερινές συνθήκες την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Οι περισσότεροι νέοι που συμμετείχαν στο συνέδριο έχουν να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτή την κατάσταση. Εξού και τα ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της οικονομικής ύφεσης και της υψηλής ανεργίας, αλλά και τι σημαίνει για μας σήμερα, για μας εννοεί τους νέους, η Ευρώπη. Εμείς έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ποια Ευρώπη θέλαμε και ποια Ευρώπη βλέπουμε. Αυτή ακριβώς ήταν η ερώτηση του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το Ίδρυμα Adenauer στην Ελλάδα. Η απάντηση έπρεπε να δοθεί με τη μορφή ενός βίντεο από τους συμμετέχοντες, είχαν επιλεγεί 30 νέοι για το Βερολίνο. Συνάντησαν 60 Γερμανούς και 10 Ελληνογερμανούς συνομιλίκους τους με τους οποίους συζήτησαν για την νεανική ανεργία, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, τα στερεότυπα και τα ΜΜΕ, όπως επίσης και την αναγκαιότητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Θα κλείσουμε την ιστορία αυτή των νέων στη Γερμανία για τις δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές στο Βερολίνο. Είδα στην Deutsche Welle και το πήρα να το δούμε ένα βίντεο που λέει ότι το Βερολίνο είναι πόλος έλξης για χιλιάδες φοιτητές.
Το δρόμο προς τη γερμανική πρωτεύουσα επέλεξε και η πολυξένη Αγγελίδου για να σπουδάσει χορό. Αρχικά δεν μιλούσε γερμανικά, ενώ δυσκολεύτηκε να βρει σπίτι. Να δούμε το βίντεο. Η πολυξένη Αγγελίδου ζει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο στη γερμανική πρωτεύουσα, στο Βερολίνο. Ήρθε για να σπουδάσει χορογραφία. Γεια σας, είμαι η Πολυξένη και σπουδάζω χορογραφία στο Βερολίνο. Το ιδιαίτερο στο Βερολίνο είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο χορός. Οι υποψήφοι δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους όλα εκείνα τα στερεότυπα που συνοδεύουν συνήθως τους χορευτές. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κέντρου Χορού στο Βερολίνο, καθηγητής Νικ Χάφνερ, προσπαθεί να δίνει στους φοιτητές του όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ελευθερίες. Αφενός ενισχύοντας τη συνεργασία, την ομαδική εργασία που αντικατοπτρίζεται σήμερα έντονα στον επαγγελματικό χορό. Αφετέρου, θα πρέπει να εμπλέκονται στη δουλειά και άλλοι τομείς. Η Πολυξένη, για παράδειγμα, φέρνει στο χορό την αρχιτεκτονική. Η φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη σπούδασε 2 εξάμηνα αρχιτεκτονική. Με το χορό ασχολείται εδώ και 20 χρόνια. Οι γονείς της τη βοήθησαν σε αυτό από μικρή και την στήριξαν στην απόφασή της να έρθει στο Βερολίνο. Μπερλίν Νόικελν, μια συνοικία με πολλούς μετανάστες, ήταν ο πρώτος της προορισμός. Είναι ωραία να βγαίνεις εδώ και για περπάτημα. Υπάρχει πολλής κόσμος στο δρόμο, υπάρχει κίνηση. Δεν είναι μια ήσυχη συνοικία όπου δεν συμβαίνει τίποτα. Σήμερα μένει με τη συγκάτοικό της Μάγντα Κορζίνσκι στο Μπερλίν Κρόιτσμπεργκ. Για ένα δωμάτιο 18 τετραγωνικών πληρώνει 325 ευρώ. Το να βρει σπίτι ήταν κάθε άλλο παρά εύκολο. Γίνεται πάντα ένα casting για τον μελλοντικό συγκάτοικο και είναι πάντα δύσκολο. Και συνήθως έρχεται ένα email που λέει «Δυστυχώς όχι». Αλλά εν τέλει βρήκα αυτό το σπίτι με τη βοήθεια φίλων. Πολύ, hast du Lust auf einen Tee? Ja, komme gleich, warte mal. Η Πολυξένη γνώριζε ήδη από πριν τη συγκάτοικό της. Και οι δύο σπουδάζουν χώρο. Ήμουν στην Επιτροπή και είδα την εκτέλεση της χορογραφίας της. Την επέλεξα τρόποντινά και εγώ. Η Πολυξένη δεν εργάζεται αφού παίρνει υποτροφία από την Ελλάδα που ανέρχεται στα 1000 ευρώ μηνιαίως. Έτσι μπορεί να αφοσιωθεί πλήρως στις χορογραφίες της. Το Βερολίνο έχει γίνει πλέον η νέα της πατρίδα. Το ίδιο ισχύει και για τη φίλη της, την Εφέλη Μυρτίδη. Η Νεφέλη είναι σκηνογράφος και σχεδιάστρια. Θα δούμε αναλόγως. Θα ήθελα να το ψάξω για κανένα residency στην Ευρώπη, εκτός Ευρώπης. Και βλέπουμε, άμα κάτσε εδώ δουλειά, έστω και διδακτική δουλειά, δηλαδή να διδάξω κάπου, δεν θα με πειράζει, γιατί γενικά σε σχέση με την Ελλάδα εδώ είναι καλύτερες οι συνθήκες. Καταρχήν όμως στο Βερολίνο ως χορεύτρια και χορογράφος. Το project της είναι ο συνδυασμός της κίνησης και του χώρου. Στο κέντρο χορού του Βερολίνου μπορεί να το υλοποιήσει. Θα προσέξετε φυσικά ότι χρηματοδοτούμε τους Γερμανούς και εδώ, σε αυτό το σημείο, πληρώνουμε με υποτροφία τα έξοδα της φοιτήτριας, που ελπίζουμε ότι θα έρθει να διδάξει αυτά τα ωραία πράγματα. Πάντα η τέχνη είναι κάτι το οποίο έχει παραμεληθεί λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Ελπίζουμε να γυρίσει και να μην μείνει και εκείνη όπως... Να μην πω αριθμό, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των παιδιών που έχουν φύγει, των μορφωμένων παιδιών που έχουν φύγει μετανάστες. Δεν έχουν καμία σχέση με τους γκάσταρμπάιτερς της δεκαετίας του 60, όταν φεύγανε αμόρφωτοι και χειρόνακτες που ζητούσε τότε η Γερμανία. Η Ευρώπη τώρα απορροφά
τα καλύτερά μας μυαλά, τα πιο σπουδαγμένα και τα πιο σωστά που διαπρέπουν μεν, αλλά αιμορραγεί η χώρα από αυτά ακριβώς τα παιδιά. Έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής του τρελού τρελού κόσμου. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.